Κύριε Κορμά, σας καλωσορίζουμε. Εγώ θυμάμαι, συγγνώμη που θα αναφερθώ λίγο στην μεταξύ μας σχέση που έχει ξεκινήσει εδώ και 13-14 χρόνια όταν κάναμε εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τότε αναζητούσα έναν άνθρωπο ο οποίος θα συζητήσει μαζί μας για αυτά ακριβώς τα προβλήματα που τότε ήταν στην ανατολή τους. Τα προβλήματα διαδικτύου, εθισμού. Και όταν λοιπόν απευθύνθηκα στο νοσοκομείο παιδών, στη μονάδα εφηβικής υγείας, μου συνέστησαν εσάς. Και από τότε, όχι μόνο επειδή συνεργαζόμαστε, επειδή έχετε έρθει και άλλες φορές στο σχολείο μας, αλλά και επειδή κάθε τόσο όταν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο υπάρχουν εκπομπές που αναφέρονται στον εθισμό, αναφέρονται στην σχέση, πολλές φορές προβληματική σχέση των παιδιών μας με το διαδίκτυο και όλα τα προϊόντα του διαδικτύου. Εσάς βρίσκουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ένας συνεργάτης πλέον των σχολείων μας και είστε και στη Σχολή Γονιών και επίσης να πω ότι συζητώντας πριν με τον κύριο Κορμά μου είπε ότι πλέον στα σχολεία δεν πηγαίνει, αλλά σε εμάς είναι εδώ σήμερα μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι παιδιά και διαδίκτυο, ποιος θα κερδίσει τη μάχη. Και επειδή ίσως για κάποιους θα φανεί το θέμα αυτό πλέον παροχημένο, γιατί το έχουμε πολύ συζητήσει, πάντα υπάρχουν νέα δεδομένα, πάντα υπάρχουν κάποια στοιχεία, διότι είναι συνεχής η μάχη, άρα γινόμαστε κι εμείς περισσότερο έμπειροι σε αυτό, υπάρχουν νέα στοιχεία και θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Κορμάς και να πούμε και πάλι ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο κατευθείαν σε εσάς, κύριε Κορμά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Πατέρα Γεννάδη, χαίρομαι που σας βλέπω. Έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά πριν κάποιους μήνες. Δημήτρη, γνωριζόμαστε όντως πολλά χρόνια. Βέβαια, δεν κρύβω ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλής Διαδικτύου έχει υπογράψει μόνο συνεργασία το 2008 με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες κατηχητές, εκπαιδευτές, έχουμε μιλήσει σε εκκλησίες και γενικά το κάνουμε αυτό γιατί είναι ένα κοινό το οποίο αντιλαμβάνεται τα ιδιαίτερα μηνύματα που περνάνε σε σχέση με το διαδίκτυο και ένα κοινό το οποίο πολλές φορές είναι πάρα πολύ φιλότιμο και όταν βλέπει κάπου να υπάρχει πρόβλημα θα πάρει πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο κοινό τηλέφωνο, θα ζητήσει βοήθεια και για τον εαυτό του αλλά και για τους συνανθρώπους του. Επομένως είναι ένα κοινό πάρα πολύ έτσι, καλό σε σχέση με το κομμάτι της πρόληψης. Η αλήθεια είναι ότι το διαδίκτυο από τα πρώτα χρόνια, από τα 15 χρόνια που ασχολούμαι, κάθε χρόνο είναι τελείως διαφορετικό. Τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα μπαίνουν σε μια άλλη κατεύθυνση και πάντα πρέπει να είμαστε εμείς ως γονείς, ως ειδικοί, ως εκπαιδευτικοί, ως άνθρωποι που θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να είμαστε γρήγορση γιατί δυστυχώς δημιουργούνται καινούργιες δυναμικές, οι οποίες δεν στηρίζονται σε κάποιες βάσεις, αλλά στηρίζονται στην κατανάλωση, στη διαφήμιση, στα ιδιωτικά συμφέροντα και στα συμφέροντα των εταιριών, εγώ ας περιπτώσω. Λοιπόν, για να παρουσιάσω έτσι λίγο, να μπούμε λίγο στο πνεύμα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια τεράστια κουβέντα σχετικά με το πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα και το μηχανές αναζήτησης. Ποιοι είναι αυτοί οι αλγόριθμοι, ποια είναι η ορατότητα των αλγόριθμων, βάσει πτώση, για ποιο λόγο υπάρχει ένα μυστικό πέπλο, ένα πέπλο πάνω από όλα αυτά τα πράγματα. Οι αρχές στην Ευρώπη δεν έχουν πρόδοση, δεν έχουν ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει ήδη μια προσπάθεια τώρα, το DCL είναι μια διαδικασία που θα ακολουθεί και θα έχει ψηφιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα περάσει το επόμενο διάστημα να μας απασχολήσει, όπου γίνεται μια προσπάθεια ιδίως για τα παιδιά να υπάρξει ένας έλεγχος σε σχέση με τα δεδομένα τους. Τα δεδομένα στο διαδίκτυο έχουν μεγαλύτερους τζίρους από ότι το πετρέλαιο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι εταιρείες του διαδικτύου τζιράρουν και έχουν αποθεματικά περισσότερα λεφτά από τις πετρελοπηγές. Να καταλάβουμε το μέγεθος της όλης διαδικασίας.
Άρα λοιπόν, εμείς ερχόμαστε ουσιαστικά να τους μειώσουμε τη δουλειά, γιατί αν έχεις λιγότερα δεδομένα από τους χρήστες, άρα θα βγάζεις λιγότερα χρήματα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι στη λογική της επιχειρηματικότητας αυτό δεν συμβαδίζει. Γι' αυτό λοιπόν και πολλά χρόνια από το λέμε ότι πρέπει οι εταιρείες αυτές να βάλουν κάποια όρια, να προστατεύουν τους ανήλικους, να μην τους εκθέτουν σε κινδύνους, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν γίνεται, γιατί προφανώς οι εταιρείες δεν θέλουν να χάσουν χρήματα. Είναι ας πούμε σαν να πας στο Τέξας ή δεν ξέρω εγώ στην Αλάσκα, που αλλού κάτω στη Σαουδική Αραβία, και να σου πεις παράγεται λιγότερο πετρέλαιο, γιατί, να σας το πω, η κλιματική αλλαγή για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε δεν έχουν μειώσει την παραγωγή, αντιθέτως την αυξάνουν όπου μπορούν και κάτι αντίστοιχο δυστυχώς είναι και με τα δεδομένα και με το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν από εκεί δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να ληφθούν κάποια πράγματα. Εδώ τώρα όμως υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία θέλω λίγο να μας απασχολήσουν. Για παράδειγμα, εάν κάποιος δει στο διαδίκτυο κάποιους να διαπληκτίζονται, πολύ σύντομα, χωρίς το καταλάβει, θα δει τις πιο σκυρές σκηνές βίας. Ακόμα και αν κάποιος μπει σε πορνογραφικό υλικό ενηλίκων που είναι νόμιμο, θα βρεθεί ξαφνικά, μπορεί να βρεθεί πολύ γρήγορα, χωρίς να το καταλάβει πάλι, σε ακατάλληλο περιεχόμενο, πορνογραφικού υλικού κτλ. Και λες τώρα πώς γίνεται, γιατί φτάνει ένας χρήστης στα άκρα, ποιος αλγόριθμος τον οδηγεί σε αυτό? Αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Και ενώ σε άλλες βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες, υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχουν η τεχνολογία του φρένου εξελίσσεται, των αερόσακων, οι αυτοκινητόδρομοι φτιάχνονται, το κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχει, τροχέα υπάρχει, όλος ο έλεγχος εν πάση περιπτώσει γίνεται πάνω στην προσπάθεια αυτή. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό θα πρέπει οι γονείς να το αντιληφθούν. Δεν προστατεύει κανένας τα παιδιά. Κανένας. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί, και θα σας πω αμέσως ένα παράδειγμα που ήδη κυκλοφορεί, αλλά πιστεύω ότι μόνος μου το λέω στη χώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αναπαράγεται αυτό, αλλά θα σας το πω όμως γιατί έχει ιδιαίτερη αξία. Δεν θέλουν κιόλας. Και ερχόμαστε σε μια εποχή του μετασύμπαντος, όπου θα αλλάξει και τελείως η τεχνολογία. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, τα παιδιά θα φορούν VR γυαλιά, αυτά τα γυαλιά που φορούν τα παιδιά και δεν κοιτάω να όπως είχε γιος μου ένα τέτοιο. Λοιπόν, που φοράς και βλέπεις τις διάστατες εικόνες, ας πούμε, μέσα στα video games, τίποτε άλλο. Μέσα στα VR γυαλιά, λοιπόν, αυτά, θα μπαίνουν τα παιδιά μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα στο Instagram, μέσα στο Facebook, σε μικρόκοσμους που έχουν ήδη φτιαχτεί και θα ζουν μέσα εκεί. Χωρίς, εκεί πλέον ο γονιός δεν μπορεί ούτε καν να δει τι κάνει το παιδί, δεν υπάρχει ο γονιός πλέον, βγήκε εκτός τελείως του ελέγχου. Είναι μέσα λοιπόν τα παιδιά στα γυαλιά, με τα γυαλιά αυτά, και ζουν σε έναν κόσμο που παρενοχλούνται, όπου μιλάνε με αγνώστους, όπου μιλάνε με ανθρώπους που δεν με ψεύτικα avatar. Θα υπάρχει το ανθρωπάκι, ας πούμε, αλλά θα είσαι εσύ το ανθρωπάκι που θα κινείσαι μέσα στον χώρο, όπως παίζουν τα games τα παιδιά τώρα. Αυτή είναι, έτσι έρχεται η τεχνολογία και έτσι θα λειτουργήσει. Όταν λοιπόν εμείς, σαν κέντρα, γιατί είμαστε το Safer Internet, είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη, είναι η έδρα μας και είμαστε 32 κέντρα σε όλη την Ευρώπη και συζητάμε αυτά τα θέματα και κάποια στιγμή ήρθαν εκπρόσωποι από το Meta, από το Zuckerberg δηλαδή, και κάναμε μια κουβέντα για το μετασύμπαν και τους λέμε, ρε παιδιά, ωραία όλα αυτά που λέτε. Τεχνολογία, πρόοδος. Μας λέγανε, ας πούμε, ότι η ιατρική θα κάνει τεράστια, θα επωφεληθεί πάρα πολύ η ιατρική από αυτό και θα μπαίνουν οι γιατροί, άβατα, και θα βοηθάνε τον κόσμο, θα γίνονται συναυλίες διαδικτυακές, θα διασκεδάζει ο κόσμος. Ωραία όλα αυτά. Εγώ που έχω το παιδί μου, για παράδειγμα, πόσες ώρες πρέπει να το έχω, θα επηρεαστούν οι οφθαλμοί του? Από ξηροφθαλμία, από μυωπία, από διάφορες καταστάσεις. Δερματολογικά, όταν θα έχει τα γυαλιά και τα φοράει 3, 4, 5 ώρες, δερματολογικά θα έχει κάποια προβλήματα. Φωτοβεστησίες, στους οφθαλμούς που ανέρχομαι. Νευρολογικά συμπτώματα. Ψυχιατρικά συμπτώματα. Πώς θα μπορεί να διαχειριστεί ένας άνθρωπος σε μια τρισδιάστατη κατάσταση? Εδώ βλέπετε, εγώ που κουνιάμαι πέρα από δόθε, ας πούμε, και λέτε τώρα πού είναι αυτός, ας πούμε. Φανταστείτε τώρα τρισδιάστατη κατάσταση, να είσαι μέσα δηλαδή σε έναν κόσμο που με απλή φώτα, εναλλαγές,
Ποιος θα τα διαχειριστεί όλα αυτά. Καρδιακιακά θέματα, καρδιολογικά. Πόσους σφιγμούς μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, μικρός, μεγάλος, όταν παίζει παιχνίδια και στο Avatar και θα τον εβάζουν στη σφιγμή γιατί θα νιώθει μεγάλη ένταση. Θέματα ορθοπαιδικά, θέματα χιλιαδιό. Έχετε μελετήσει όλα αυτά. Η απάντηση είναι όχι. Και πώς βγάζεις μια τεχνολογία εσύ χωρίς να την έχεις μελετήσει. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Και πού ξέρω εγώ το παιδί, όταν θα είναι μία-δύο ώρες στην τριδιάστατη αυτή η κατάσταση, δεν έχει τον μπαλκόνι και πετάξει και βουτήξει από κάτω. Πού να το ξέρω εγώ τώρα αυτό, από πού θα προκύψει. Ποια είναι η αντιδράση, οι νευροψυχολογικοί, οι ψυχιατρικές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως, λανσάρουν τον κόσμο αυτόν, βάζουν το NFT, τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή τα διαδικτυακά πλέον νομίσματα, τα οποία κινούνται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή σε αυτή την ιστορία που σας λέω. Λοιπόν, μπαίνουν δηλαδή τα παιδιά σε αυτό και σε αυτή τη λογική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Αυτό που σας λέω τώρα είναι αυτό που θα έρθει. Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Λέμε με τους γονείς. Προσέξτε, μια λεπτομέρεια η οποία δεν παίζει. Σας είπα και το λέω μόνος μου και μάλλον μόνος μου θα μείνει να το λέω στο τέλος. Το TikTok λοιπόν, αυτό το περίφημο κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχει πλέον παρατηρούμε ότι εμφανίζει εθιστικές συμπεριφορές, δηλαδή είναι ένας εθιστικός παράγων πολύ σοβαρός στο TikTok. Γιατί έχει, το TikTok τι κάνει, σου δείχνει βιντεάκια 10, 20, 5 δευτερόλεπτα, 15 μέχρι 1 λεπτό, 2, το πολύ πολύ βαριά βαριά, όπου ουσιαστικά υπάρχει μια αλλαγή. Αλλά λόγω του βλέπει το ενδιαφέρον που μένει σε αυτό το βιντεάκι μία και δύο φορές. Δηλαδή, σου αρέσουν να είναι τα ζώα, ας πούμε. Βλέπει τη ζούγκλα ένα, μία φορά, δύο φορές. Θα δεις, την επόμενη φορά θα σου δείχνει στα 10 βιντεάκια τα 7 θα είναι για τη ζούγκλα. Τσέπιασε, σε κατάλαβε ότι σου αρέσει αυτό. Αν σταματήσει εσύ να μην βλέπει ζωάκια με τη ζούγκλα και τα προσπερνά και βλέπει, ας πούμε, καλλίγραμμα κοριτσάκια, θα βλέπει κοριτσάκια καλλίγραμμα μετά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό είναι ο αλγόριθμο που δουλεύει από πίσω. Ήρθε λοιπόν στην. Το TikTok είναι κινέζικο προϊόν. Ήταν το Musical.ly, αν το θυμούνται οι μαμάδες που είχαν έτσι παιδιά στο δημοτικό πριν 4-5 χρόνια. Λοιπόν, το οποίο το αγόρασε το TikTok και κινέζικη λοιπόν, ένας κινέζικος επιχειρηματίας, το αγόρασε, έγινε το TikTok, παγκόσμια κατακτά τον κόσμο, το παγκόσμιο πλέον μέσο. Τι γίνεται στην Κίνα? Μέχρι τα 14 έτη λοιπόν το TikTok επιτρέπει την είσοδο σε παιδιά μέχρι 40 λεπτά. Μετά τα 40 λεπτά σταματάει. Δεύτερον, δείχνει περιεχόμενο που έχει να κάνει με μουσεία, με πειράματα που μπορεί να γίνουν στο σπίτι, με αναφορά βίντεο εκπαιδευτικά. Τους δείχνει και τέτοιο περιεχόμενο. Η ίδια εταιρεία στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι ανεξέλεγκτη και δείχνουν τα πάντα. Και λέω τώρα, 2 μέτρα και 2 σταθμά από την ίδια εταιρεία, πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει κοινωνικά δίκτυα να έχουν να αλλάζουν τις συμπεριφορές. Αυτό όμως είναι μια απάντηση σε όλο αυτόν τον κόσμο και σε όλους αυτούς τους γονείς που ενδεχομένως τώρα που θα τους τριμώξουν λίγο παραπάνω θα μου πούνε, μα εκπαιδευτικοί τι κάνουν, μα φορείς τι κάνει, μα το κράτος τι κάνει. Είναι μία απάντηση ότι η τεχνολογία πρέπει να λύσει αυτό το θέμα. Ότι η τεχνολογία μπορεί να το λύσει. Μπορεί η τεχνολογία να προστατέψει τα παιδιά μας. Να το παράδειγμα, αυτό είναι. Και θα μου πούνε κάποιοι, μα το κομμουνιστικό πολιταρχικό καθεστώς της Κίνας και θα είμαστε εμείς από την Κίνα και είμαστε χώρα Ευρωπαία και δεν ξέρω εγώ τι, η Αμερική κτλ. Βεβαίως, δεν είμαστε από την Κίνα, αλλά απ' την άλλη όμως, δεν μπορεί να προβάλλουμε τη Σαγκάη που έχει το 5G, είναι παντού 5G, που οι 30 εκατοστά κεραίτσες του 5G σε όλη τη Σαγκάη, όπου πάνω έχουν αντάπτορες που βλέπουν, που ακούν, που μυρίζουν, που θερμομετρούν τον κάθε πολίτη της Κίνας και γι' αυτό θυμάστε το lockdown, δεν μπορούσε κανένας Κινέζος να βγει από το σπίτι του γιατί τον εντοπίζαν αμέσως και όλα αυτά τα δεδομένα μαζεύονται στις κρατικές της ασφάλειας της Σαγκάη και ελέγχονται οι πολίτες
Και αυτό είναι πρόοδο, το 5G, λοιπόν, με τη λειτουργία του στη Σαγκάη και είναι καθυστέρηση στο TikTok με τη λειτουργία του στην Κίνα. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει και εμείς επιτέλους να δούμε τι θέλουμε. Έτσι. Άρα, λοιπόν, ανοίγει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με το ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να βάλουν πλέον δικλείδες ασφαλείας για τα παιδιά μας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να γίνει. Μέχρι τώρα μας λένε στην Ευρώπη κάντε εκπαίδευση, ενημερώστε τα παιδιά, ενημερώστε τους γονείς, ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι εύκολο να περάσει. Ακόμα γιατί πολλοί γονείς θα μας πούν ότι και εγώ να το κάνω και είμαι σίγουρος, γιατί το ξέρω το σχολείο, ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο συγκεκριμένο. Αλλά είμαι σίγουρος όμως ότι θα σας έχουν πει πολλές φορές τα παιδιά ότι μα οι φίλοι μου στο φροντιστήριο είναι παραπάνω, ή τα ξαδέρφια μου κάθονται και είναι στο τάδε, γιατί εγώ και εσείς είσαι πιεστική μαμά, πιεστικός μπαμπάς και χιλιά δύο άλλα. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ είναι και ένα κοινωνικό θέμα αυτό. Γιατί και κανένας γονιός δεν θέλει να περιορίζει το παιδί του και να λέει ότι είμαι εγώ πιεστικός μπαμπάς ή μαμά. Έτσι. Αλλά και απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να βάλουμε τα μέτρα μας, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί τώρα που θα περάσω λίγο σε αυτό, θα καταλάβουμε όλοι ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε τελικά, πώς το κάνουμε και πόσοι δεν το κάνουμε θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν να καταλήξουμε αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κινητοποιηθούμε στο μέτρο του δυνατού, όπου μπορούμε, όπως μπορούμε, να πιέζουμε σε αυτές τις καταστάσεις ώστε να μπορούν να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από κάπου μπας σε τόσο αφορά τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά όμως τους γονείς. Εάν 70% των παιδιών της χώρας μας, του δημοτικού, είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να σταματήσει χτες. Τα παιδιά που είναι στο δημοτικό δεν μπορούν να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορούν τα παιδιά του δημοτικού να είναι εκτεθειμένα σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο, να σας πω κάτι. Έχουμε την περίπτωση στην Κόνθο. 4-5 παιδιά που πειράθηκαν να βιάσουν μία συμμαθήτριά τους εν ώρα σχολείου. Έχουμε την περίπτωση του Ήλιου, όπου προέβησαν σε βιασμό. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις, δεκάδες που δεν τις γνωρίζετε, που τις βλέπουμε βιντεάκια που βλέπουμε στο YouTube και όχι μόνο, όπου υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Δεν μπορεί αυτά τα παιδιά ξαφνικά, στα 12, στα 14, στα 15, να γίνουν, να αποκτήσουν τόση βία, να ήταν τόσο επιθετικά, και να αντιλαμβάνονται έτσι τον κόσμο και ειδικά σε σχέση με τον έρωτα και οτιδήποτε άλλο. Η πορνογραφία, λοιπόν, η έκθεση των παιδιών στην πορνογραφία είναι ικανή να δημιουργήσει επιθετικότητα, να δημιουργήσει έντονο πειραματισμό, να δημιουργήσει διαστρέβλωση του έρωτα και γενικότερα του γυναικείου σώματος. Γι' αυτό βλέπουμε ακραίες βίαιες συμπεριφορές. Δεν έχουν άμεση σχέση η πορνογραφία με αυτό το πράγμα. Και αν ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι να προστατέψουμε τα παιδιά στην παιδικότητα και στην αφότητά τους. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να μπαίνουν από μικρές ηλικίες σε τέτοια site, τα οποία ουσιαστικά είναι πρόστιχα σε σχέση με την γενική απόσταση. Δείχνουν τελείως λάθος μηνύματα. Αυτά τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι έτσι είναι ο έρωτας. Έχουν διαστρέβλωση της εικόνας. Είναι σοβαρό δηλαδή για να αφήνουμε και πώς το προστατεύουμε το παιδί. Ουσιαστικά, εφόσον έχει κινητό το παιδί, δεν είναι εύκολο το προστατεύσουμε. Και φίλτρα να του βάλουμε και στο σπίτι μας να βάλουμε φίλτρα, μπορεί να πάει έξω στο Σύνταγμα για παράδειγμα και να μπει από εκεί που είναι το ανοιχτό το Wi-Fi του Δήμου. Και του κάθε Δήμου που μπορεί να είναι ελεύθερο το Wi-Fi. Μα ακόμα δεν βλέπω από κρατικές υπηρεσίες μπορούν να μπουν τα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και ο ρόλος του γονιού εδώ είναι κακοποίηση από το γονιό. Κάθε γονιός που αφήνει το παιδί το προστάτευτο στο διαδίκτυο και εκτίθεται σε πορνογραφικό περιεχόμενο, το κακοποιεί. Και προσέξτε εδώ, γιατί οι παιδεραστές, ένας τρόπος που προσεγγίζουν τα παιδιά, είναι να ξεκιώνουν στην πορνογραφία. Και αν, δηλαδή, για να πάψουν να σοκάρονται με αυτό το θέμα, να ξεκιωθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Εάν εμείς οι ίδιοι γονείς τα έχουμε ξεκιώσει σε αυτό, τους δίνουμε και τη δυνατότητα να κινηθούν και πιο γρήγορα. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα να τα έχουμε στο μυαλό μας. Απ' την άλλη, τα TikTok, γιατί δεν είναι μόνο το TikTok και το Instagram και τα κοινωνικά δίκτυα, είναι και τα πρότυπα που έρχονται από πίσω. Δηλαδή, ποιο είναι το πρότυπο ενός
νέο αυτή τη στιγμή. Μέσω Έλληνα νέο. Είναι γρήγορα χρήματα, ακριβά αυτοκίνητα, sugar daddy για τα κορίτσια και ζουν σαν να η ζωή τους σταματάει στον ένα χρόνο πάνω. Αυτό είναι καθημερινότητα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει αυτοπαραγόμενο παιδοπορνογραφικό υλικό. Δηλαδή τα παιδιά, τα κοριτσάκια 12, 13, 14 βγάζουν φωτογυμνές, βίντεο γυμνά τον εαυτό τους και τα πουλάνε αυτά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Απ' την άλλη βλέπουμε τη μουσική, την τραπ, όπου αν κάτσει κάποιος και ακούσει, διαβάσει, να διαβάσει τους στίχους μόνο, θα καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν η μουσική όπου έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, τη βυζαντινή μουσική και φτάνει μέχρι το σήμερα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς η μουσική παίζει παιδαγωγικό, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η μουσική έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Πάντα το είχε. Και ξαφνικά βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι όλη μέρα στα κοινωνικά δίκτυα, να ακούν όλη μέρα τραπ μουσική, να έχουν πρότυπα όλο αυτό το γρήγορο κέρδος, το δεν ξέρω εγώ το ή το όλο αυτό το σύστημα και από εκεί πέρα να είναι σε μια διαρκή διάσπαση. Προσέξτε τώρα αυτό το τελευταίο. Από τους αρχαιότητες, από το Δημόκριτο και μετά, και προφανώς ο Χριστιανισμός, αλλά λέμε τώρα το Δημόκριτο και μετά, όπου μίλησε πρώτη φορά για ευθυμία που εννοούσε την ηρεμία, μετά είχαμε τη Γαλήνη, την αταραξία του επίκουρου, ηρεμία ψυχής στον χριστιανισμό και μέχρι και σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι ο ένας άνθρωπος για να βρει πρώτα με τον εαυτό του για να μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή του θα πρέπει να έχει μια ηρεμία, μια συγκέντρωση, μια γνώση αυτό ώστε μπορεί πάνω σε αυτή την ηρεμία του να δημιουργήσει την προσωπικότητά του, να αντιληφθεί τον κόσμο του δίπλα του και να προχωρήσει τη ζωή του. Αυτά τα παιδιά που έχουν διαρκή διάσπαση πότε θα το κάνουν αυτό? Πότε τα παιδιά αυτά θα ηρεμήσουν και θα καταλάβουν πού βρίσκονται, ποια είναι τα ερεθίσματα, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, ποιες είναι οι ηθικές τους αξίες, ποια είναι η έννοια της αγάπης, ποια είναι η έννοια της αλληλεγγύης, ποια είναι η έννοια αυτές τις έννοιες, τις κοινωνικές όπου θα τα οδηγήσουν τα παιδιά στη Γαλήνη και μέσα από τη Γαλήνη θα τα οδηγήσουν ευτυχία. Ποιος θα τους το δώσει το δικαίωμα αυτό να το κατακτήσουν? Εγώ έχω αυτή την απορία. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι 24 ώρες σε διάσπαση. Τα παιδιά δεν μπορούν, ακόμα και να τα βάλετε τα πιο αγαπημένα τους πράγματα, δηλαδή να δεις, ας πούμε, έρθω στο τελικό του Champions League, στο Μουντιάλ. Βάζει γκόλ η Αργεντινή, έχει σοφαρίσει η Γαλλία και τα παιδιά ποστάρουν, έχουν σταματήσει να βλέπουν τον αγώνα, ποστάρουν τον γκόλ της Αργεντινής και πανηγυρίζουν τα λοιπά και έχει βάλει γκόλ η Γαλλία και τα πιτσιρίκια δεν έχουν πάρει χαμπάρι τη. Γιατί τρέχανε να ποστάρουν. Αυτό του ένοιαζε πρώτα, δεν του ένοιαζε τον αγώνα. Μας λένε οι πρεσβευτές μας, οι ηθοποιοί, Ρασκαράκη και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί που έχουμε και Αθανασίου και όλοι αυτοί, ότι όταν έρχονται τα παιδιά να πάρουν, δεν παίρνουν όπως πέραν αυτόγραφο παλιά. Πάνε και βγάζουν selfie για να δείξουν ότι είναι κάποιοι. Συν αυτό, ότι υπάρχει μια κατάρα της αυτοπροβολής και της υπερέκθεσης της εικόνας του παιδιού και της επιβεβαίωσης που παίρνει από τα like και από τους followers και από οτιδήποτε άλλο, που είναι εξωπραγματικό. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι αν ένα παιδί λοιπόν που είναι 15, 16, 17 που σας λέει ότι θα γίνει influencer ή θα γίνει youtuber ή θα πάει σε αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς επιχειρηματίες, το πρώτο στον κόσμο ο Μάσκ, είναι ο πρώτος στον κόσμο ο Ζούκερμπεργκ. Βέβαια, θα πρέπει να τους πείτε ότι ο Μάσκ απέλυσε τους μισούς υπαλλήλους μέσα σε μια μέρα χωρίς να δώσει εξήγηση σε κανέναν. Ο Ζούκερμπεργκ απέλυσε 12.000 κόσμο χωρίς να δώσει εξήγηση σε κανέναν. Δηλαδή, αυτό το μεγενθητικό που έχουν φτιάξει ότι όλα είναι φοβερά και τρομερά, έτσι, πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε κιόλας, ότι είναι οι επιχειρηματίες που κοιτάνε το κέρδος και αυτό δεν είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους στον πλανήτη Γη. Απ' την άλλη, αυτό που βάζουν τα παιδιά λοιπόν σε μια λογική
να γίνουν γρήγορα πλούσιοι, να κάνουν γρήγορα πράγματα, χωρίς τη γνώση, χωρίς αρχές, μόνο με, με την ορμή του μικρού της ηλικίας, ώστε να μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο όπως τους το έχουν προβάλει. Δηλαδή, όπως το έχουν προβάλει με τα υλικά αγαθά και τα αυτοκίνητα, τα ακριβά, τα κότερα, τα ελικόπτερα και ό,τι άλλο θέλετε, λοιπόν. Όταν το παιδί βάζει αυτούς τους στόχους, προσέξτε τώρα πού φτάνουμε. Όταν λοιπόν το παιδί βάλει αυτούς τους στόχους και χρησιμοποιείς πράγματα που θα ντρέπεται στο μέλλον για να το καταφέρει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί ένα παιδί 17 χρόνων να βγάλει γρήγορα χρήματα, πώς θα τα βγάλει, για πείτε μου, υπάρχει κανένας τρόπος. Είναι συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί ένα παιδί 17, 18 χρόνων, 19 να βγάλει γρήγορα λεφτά. Όταν λοιπόν δεν θα φτάσει αυτές τις επιθυμίες που τις έχει στο μυαλό του και παρότι έχει κάνει πράγματα που θα ντρέπεται αύριο μεθαύριο, τότε τον πιάνει μετά στα 19, 20, 30, 21 απόγνωση, τον πιάνει μετά στενοχώρια για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν εγκαταλείπει τους στόχους που είχε από μικρός, να γίνει γρήγορα πλούσιος και να κάνει γρήγορη ζωή ακριβή και με διάφορα όλα που τα ξέρουμε όλα, τα βλέπουμε. Ούτε καταλείπει το στόχο του, ούτε τον πραγματοποιεί. Και συνεχίζει αυτή τη διαδικασία, φτάνει σε ένα σημείο μετά στα 25-30, όπου δεν έχει καταφέρει τίποτα τα δύο πια. Έτσι. Έρχεται σε μια απόγνωση, κουράζεται πνευματικά και ψυχικά, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει και μετά, όταν πια έχει να βαγγίσει σε πολύ μικρή ηλικία το παιδί, γιατί έβαλε λάθος στόχους, τους οποίους δεν μπόρεσε ποτέ να τους υλοποιήσει και παρότι χρησιμοποιήσει μέσα τα οποία στην ηλικία τη μεγαλύτερη τον κάνει να ντρέπεται, μετά πλέον φτάνει στο να μισεί όλους τους άλλους που φτάσανε κάπου και κάνανε κάτι, είτε με τον ίδιο με τα όνειρα που έχει αυτός, είτε χωρίς από άλλους οδούς πιο φυσιολογικούς και υγιείς, και τότε γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος κλείνεται πλέον στον εαυτό του. Δεν έχει ανθρώπους, δεν έχει φίλους, δεν έχει τίποτα. Επίσης, εγώ το κάνω πολλές φορές στα σχολεία και θα ολοκληρώσω τώρα σε αυτό, για να έχουμε και ερωτήσεις. Τους λέμε, τι είναι, πάμε να μιλήσουμε για το bullying στα σχολεία. Μα όλοι, ξεκινώντας από την εκκλησία, αλλά και η κοινωνία και από την αρχαιότητα και οπουδήποτε αλλού, όλοι μιλάνε για τον καλό τον άνθρωπο. Ο λόγος που λέμε να είμαστε καλοί, και αυτό το παιδιά πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται, δεν το λέμε γιατί είναι θέλημα Θεού. Το λέμε γιατί ξέρουμε ότι μέσα από το ένας άνθρωπος που είναι καλός και ενάρετος θα ευτυχήσει αύριο μεθαύριο. Είτε και στον παράδεισο, είτε θα ευτυχήσει όμως και στην παρούσα ζωή και στη μέλλουσα ζωή. Γι' αυτό το λέμε, δεν το λέμε. Το λέμε στη λογική ότι για να είσαι καλός άνθρωπος σημαίνει ότι θα έχεις μια καθαρή συνείδηση, θα σημαίνει ότι θα έχεις φίλους που είναι και αυτοί καλοί άνθρωποι, όπου θα ζήσεις ευτυχισμένος, θα έχεις αναπτύξει συνείδηση δικαιοσύνης, θα είσαι δίκαιος, και αυτό το κάνεις για να προστατέψεις και τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά. Δεν τους το λέμε γιατί είναι στις γραφές. Το λέμε γιατί και από την εμπειρία, πέρα από αυτό, από την εμπειρία της ζωής μας, διαπιστώνουμε ότι ο καλός ο άνθρωπος είναι αυτός που θα μπορέσει να ζήσει ευτυχισμένα και συμφεροντολογικά να το δεις πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος. Απ' την άλλη, και δίκαιος. Απ' την άλλη, ο κακός ο άνθρωπος, σου λέμε στα παιδιά, σε σχέση με τον bullying. Μία από τις πράξεις που μπορεί να γίνει κακός άνθρωπος στο μέλλον είναι το bullying. Δεν είναι το bullying, δεν είναι κάτι που συμβαίνει στα σχολεία. Το bullying είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικό φαινόμενο. Τα σχολεία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι άλλο. Και το διαδίκτυο είναι ο μεγεθυντικός φακός της. Αν είχαμε ιδανική κοινωνία, τα σχολεία ήταν ιδανικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, ότι κάνοντας κακές πράξεις, όταν ας πούμε παίρνεις και διακινείς τη φωτογραφία της μαθήτριά σου, που είναι γυμνή και τη διακινείς σε όλη την Αττική, εκείνη τη στιγμή, πέρα ότι κάνεις διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, που είναι κακούργημα που μπλέκει, διώκεται και ο γονέας και εσύ ο ίδιος και χίλια δύο αυτά, που πρέπει να τα ξέρουν τα παιδιά. Και πρέπει να τους τα πείτε αυτά. Δεν είναι αστείο να διακινούμε παιδική παιδιά. Δεν είναι και ηθικό, απ' την άλλη. Και εδώ είναι το πρόβλημα στο διαδίκτυο. Και κλείνω με αυτό. Και η διαφωνία μου μεγάλη που βάζω στο συναδέλφου σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εμείς έχουμε και την παράδοση και τα πάντα που αντιλαμβανόμαστε τις λέξεις, που άλλωστε είναι και δικές μας κιόλας.
η ηθική δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να... Πώς θα το διδάξω εγώ στο διαδίκτυο. Εγώ για να διδάξω ηθική στο διαδίκτυο, θα πρέπει το παιδί να έχει αναπτύξει εδώ στη ζωή. Θα πρέπει δηλαδή το παιδί που είναι 4, 5, 6 χρονών να ξανακαταλαβαίνει τι είναι σεβασμός, τι είναι αυτοσεβασμός, τι είναι αναστολή, τι είναι, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σε μια κοινωνία. Και όταν έρθει στο διαδίκτυο και τα ξέρει αυτά, τότε θα αντιληφθεί ότι δεν μπορείς να μιλάς στον ελληνικό, για παράδειγμα. Στο διαδίκτυο μιλάνε όλοι στον ελληνικό. Δεν σε έχει προκαλέσει εντύπωση αυτό? Όχι, στον ελληνικό μιλάνε. Δεν υπάρχει πληθυντικό στο διαδίκτυο. Γιατί άραγε? Όταν λοιπόν θα είσαι στο διαδίκτυο, που θα σε παρενοχλεί ο άλλος, ένα στα τέσσερα παιδιά γυμνασίου και ηλικίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρενοχλούνται σεξουαλικά στο διαδίκτυο. Ένα στα δύο παιδιά συνομιλεί με αγνώστους. 37% των παιδιών μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα μίσους και μισαλοδοξίας. Υπάρχουν ακροδεξιές ναζιστικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή και παρασκευτικές οργανώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και προσεγγίζουν παιδιά. Λοιπόν, όλο αυτό το κλίμα, πώς θα το διαχειριστεί ένα παιδάκι που είναι 7 χρόνων και είναι στο TikTok και στο Instagram, πείτε μου. Μα δεν έχει αναπτύξει ακόμα την προσωπικότητά του. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχει αντιληφθεί το παιδί τι είναι ντροπή, τι είναι σεβασμός, πώς εγώ πρέπει να διαχειριστώ αυτό το πράγμα στον πραγματικό μου κόσμο. Πώς θα πάω στο διαδίκτυο? Και έχουμε το αντίστροφο. Έχουμε τα παιδιά να θεωρούν να μπαίνουν στο διαδίκτυο, να αναπτύσσουν μια επιθετική συμπεριφορά, μια συμπεριφορά χωρίς κανένα φραγμό και να γυρνάνε μετά στον πραγματικό κόσμο και να τον εφαρμόζουν. Άρα γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να είναι στο διαδίκτυο από μικρές ηλικίες, εννοώ στα κοινωνικά δίκτυα ιδίως. Και προφανώς χωρίς έλεγχο δεν μπορεί να είναι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και λόγω της πορνογραφίας, αλλά και λόγω και άλλων περιεχομένων που υπάρχουν. Και ένα άλλο τελευταίο, που για μένα είναι εξίσου σημαντικό και αυτό, δηλαδή στη λογική ότι δεν έχει το παιδί επιλογή. Το παιδί δεν έχει επιλογή πλέον. Εάν μπει από μικρή ηλικία, δεν έχει καμία επιλογή. Τώρα, γιατί το αφήνουν οι γονείς? Γιατί οι γονείς το ίδιο κάνουν και με άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, στην περιφέρεια να κυκλοφορούν τα παιδιά σε μηχανάκι, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα, να σκοτώνονται, να σοκαρίζεται η κοινωνία. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν έχεις ένα παιδί και είναι 14 χρονών και του παίρνει το μηχανάκι, το οποίο είναι δικό του ή του μπαμπά του, του ξάδερφου, του ξέρω, και κυκλοφορεί τη νύχτα χωρίς κράνος και χωρίς να έχει δίπλωμα, χωρίς να έχει τίποτα. Και εσύ ο γονιός δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί το παιδί αυτό να έχει κίνδυνο? Ή όταν οδηγείς το μηχανάκι και έχεις το ένα σου το παιδί μπροστά, το άλλο σου πίσω, φοράς εσύ κράνος και οδηγάς. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να φρενάρεις και να φύγουν και τα δύο τα παιδιά? Η ίδια λογική είναι και εδώ. Γιατί θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς, γιατί θεωρούμε ότι εντάξει δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και δεν μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Και κλείνω με αυτό οριστικά τώρα, γιατί έφαγα το χρόνο. Γιατί η βιομηχανία του διαδικτύου το κάνει αυτό? Γιατί δεν προστατεύει τα παιδιά? Γιατί δεν βάζει κανόνες? Είναι οργανωμένο αυτό που δεν βάζει. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο που δεν βάζει κανόνες. Γιατί όταν μιλάμε για βιομηχανία του διαδικτύου, μιλάμε για 100 ανθρώπους, δεν μιλάμε για παραπάνω. Μην νομίζετε ότι είναι παραπάνω οι άνθρωποι αυτοί, που, οι μεγάλοι που διακινούν όλο αυτό το σύστημα. Ούτε τόσο. Γιατί όταν πας σε μια παγκοσμιοποίηση, όταν φτιάχνεις μια αυτοκρατορία, τι κάνεις? Διαλύεις τη δομή του προηγούμενου κόσμου. Και αυτή τη στιγμή η δομή που λέγεται οικογένεια, που λέγεται σχολείο, που λέγεται οικογένεια, εκκλησία, που λέγεται κοινωνία τοπική, που λέγεται πόλης, που λέγω τώρα, θέλουν να διαλυθούν. Και διαλύεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί τι κάνουν? Ουσιαστικά, βάζοντας τα παιδιά από μικρές ηλικίες, τα εκπαιδεύουν. Στο να είναι τι? Η εταιρεία και το παιδί. Πού είναι η οικογένεια σε όλο αυτό το θέμα? Και τώρα λέω, ο Καβάς το λέγεται τύχη, φτιάχνουν τη μεγάλα τύχη, λέω, χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Μα αυτή τη στιγμή, αν μιλήσουμε μεταξύ μας, δεν λέμε ότι τα παιδιά μας δεν μας ακούν, δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε αυτό το θέμα, κλείνονται στο κινητό τους, κλείνονται στο σπίτι, στο δωμάτιό τους, είναι απομακρυσμένα. Προφανώς, γιατί φτιάχτηκε το τείχος, που εμείς είμαστε από την έξω μεριά, δεν είμαστε τη μέσα. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά από τη μία,
είναι η εταιρεία από την άλλη, η οικογένεια διαλύεται, αυτά αύριο μεθαύριο πάνε να δουλέψουν. Και με ποιους μισθούς θα δουλεύουν τα παιδιά με την περίφημη τηλεργασία? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Με μισθούς, ένας που δουλεύει στην Αμερική θα παίρνει μισθούς Αμερικής, μισθούς Ελλάδας, μισθούς Ινδίας? Πόσες ώρες θα δουλεύει? Από το σπίτι του? Με τι δικαιώματα εργασιακά? Βλέπετε ότι τα τσοπολιούν μέσα σε μια μέρα. Τι γίνεται σε αυτό? Μήπως λοιπόν θέλουν να υπάρχει ο κάθε άνθρωπος, εγώ που είμαι εταιρεία, δηλαδή να έχω 100 με μόνο. Ένα δισεκατομμύριο μεμονωμένους ανθρώπους, όπου μάλιστα και στα διάρκεια, για προσέξτε κάτι, το οποίο δεν το λένε ούτε αυτό βέβαια. Όταν εσύ βλέπεις μια ωραία εικόνα που σου αρέσει, η κόρη του ματιού σου διαστέλλεται. Επομένως, εγώ που θα έχω τα διάρκεια γυαλιά και θα περνάω μπροστά σου διάφορες εικόνες και διάφορες καταστάσεις, δεν χρειάζεται να έχω τα λεγόμενα τα cookies. Μια χαρά βλέπω τη διαστολή που κάνεις, τι σου αρέσει και τι σου αρέσει. Το Ζούκεμπερκ θα αποφασίζει και ο αγόρι θα τα φτιάξει με ποια κοπέλα, να ξέρετε. Γιατί από τη διαστολή θα σου στέλνει την και η κοπέλα που σου αρέσει ενδεχομένως που πέρασε 5-10 φορές κάποια σχετική και το καταλάβει. Άρα καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι όλο αυτό που γίνεται για να είναι ευάλωτο το άτομο απέναντι στη μηχανή, στην εταιρεία, να μην υπάρχει ο οικογενειακός ιστός να συγκρατήσει το παιδί, να έρθει ο μπαμπάς και του πει: άντε ρε παιδάκι μου, θα δουλεύεις τώρα για 300 ευρώ 24 ώρες το 24 στο διαδίκτυο. Ρίχνει μια μούτζα. Μη στενοχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Δεν θα υπάρχει αυτό, έτσι. Δεν θα υπάρχει λοιπόν μια κοινωνία που πρέπει να έχει μια συλλογή. Θα υποχωρήσει η Εκκλησία, γιατί δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος. Και θρησκείες όλες υποχωρήσουν. Δεν είναι μόνο ο ξενισμός. Μην νομίζετε ότι μόνο ο ξενισμός είναι το θέμα. Όλες οι θρησκείες θα υποχωρήσουν, γιατί πλέον δεν θα αναζητήσεις. Δεν σε ενδιαφέρουν οι ανθρωπιστικές σου αξίες, το πώς προχωράει η ζωή μας. Η ζωή σου είναι εδώ. Κατευθυνόμενη, ελεγχόμενη και τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι επιστημονική και φαντασία, είναι αυτό που ζούμε. Και αυτό, και δεν, ειδικά στην περίοδο του COVID, δείτε, φανταστείτε πώς ήταν η διαδικτυακός κόσμος πριν 3 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Τι διαφορά υπάρχει. Και πάνω σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το σχέδιο, αδιαφορούν για το παιδί, αδιαφορούν για την οικογένεια, δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φτηνό. Καταλαβαίνετε ότι αν είσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι, μόνο το ίντερνετ σου χρειάζεται, τίποτα άλλο, και να τρως ό,τι να είναι. Έτσι, αδιαφορούν για την υγεία τη σωματική υπό του ανθρώπου, αδιαφορούν για την ψυχική υγεία, για την γαλήνη του, για την ηρεμία του. Έτσι. Και τι είναι, και έχουν φτηνό εργατικό προϊόντα, άνθρωποι προϊόντα, οι οποίοι καταναλώνουν ό,τι τους σερβίρει και όποιος πληρώσει πιο πολύ στις διαφημίσεις, και άνθρωποι οι οποίοι ούτε πολιτικά κινούνται, ούτε σκεφτικά κινούνται, ούτε ανθρωπιστικά κινούνται, κάθονται και μένουν σε αυτό. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων, αυτή είναι η νέα εποχή λοιπόν, και αυτοί που ελέγχουν, καταλαβαίνετε, τις εταιρείες αυτές, πώς ελέγχουν όλο τον κόσμο. Αυτή είναι. Είναι ένα ξεκαθάρισμα κόσμου, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να αντιληφθούμε τι γίνεται, να μαζέψουμε τα παιδιά μας, να τους δώσουμε τις αξίες και της ζωής και της κοινωνίας, να τους μιλήσουμε για την ανθρωπιά, για την αγάπη, για την Εκκλησία, να τους μιλήσουμε για την Ελλάδα, να τους μιλήσουμε για την ιστορία μας, για τις παραδόσεις μας, να νιώσουν ότι βρίσκονται σε μια κοινωνία και σε μια οικογένεια όπου υπάρχει, δεν είμαστε από το πουθενά, δεν είμαστε στο σύμπαν, ερχόμαστε από κάπου και πηγαίνουμε κάπου. Δεν είναι το ίδιο ένα παιδάκι που είναι στην Ελλάδα, δεν είναι το ίδιο με ένα παιδάκι που είναι στην Αργεντινή. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο, γιατί διαδίκτυο είναι το ίδιο όμως. Γιατί δεν θα χρειάζονται και όλα αυτά. Ξέρετε, όταν το διαδίκτυο σου σε ενώνει και σου δημιουργεί όλη αυτή την ιστορία, δεν θα χρειάζονται πολλά πράγματα. Θα σου λένε, ήδη αρχίσαν τις κουβέντες. Τα κράτη τα θέλεις, αφού μια γλώσσα μιλάς είναι η αγγλική. Η πολιτική δεν σε ενδιαφέρει, η κοινωνία δεν σε ενδιαφέρει. Δεν το έχετε ακούσει που λέει ο κόσμος δεν αντιδρά. Μα δεν αντιδρά, η ακρίβεια, δεν αντιδρά ο κόσμος. Μα αυτό. Μα ποιος κόσμος, πώς αντιδράσει ο κόσμος? Δεν μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος πια. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν, εκεί κινούμαστε. Ελπίζω τα αντανακλαστικά. Και το πρόβλημα ποιο είναι τώρα?
Το πρόβλημα είναι ότι εμείς, οι προηγούμενες γενιές, έχουμε μέτρο σύγκρισης. Έχουμε ζήσει και χωρίς το διαδίκτυο. Έχουμε και ακόμα τώρα, πολλές φορές το αφήνουμε. Όταν είμαστε κάπου, ας πούμε, κάποιοι από εμάς, το αφήνουμε. Δεν το έχουμε συνέχεια μαζί μας για να λέμε να μας παίρνουν τηλέφωνο, να ηρεμήσουμε λίγο το κεφάλι μας. Το λέμε αυτό. Τα παιδιά δεν τα ξέρουν αυτά. Τα παιδιά έτσι γεννιούνται πια και έτσι απορρέβονται στη ζωή. Άρα λοιπόν, κινητοποιηθείτε. Δεν φύγετε από τη λογική αυτή. Κανείς δεν θα σας πει αναχρονιστικό. Σας το λέει ένας έξπερ, υποτίθεται τόσα χρόνια στο διαδίκτυο. Κανένας δεν θα σας πει, αχ, τι παλαιομοδίτικο είναι αυτό που βάζεις όρια στο παιδί σου, που του δίνεις άλλες δραστηριότητες, που τον βάζεις στη χοροδία, που τον τρέχεις στη μουσική, που παίζεις ποδόσφαιρο. Κανένας δεν θα σας πιστέψετε με αυτό. Μπορείτε να με αναφέρετε όσο θέλετε και όπου θέλετε. Αυτό που έχει αξία είναι τώρα τα παιδιά μας να πάρουμε πίσω, να τους δώσουμε τις αξίες μας, τις αρχές μας, να τους δώσουμε λίγο να καταλάβουν τι γίνεται, να αποκτήσουν εδώ και να μπουν στο διαδίκτυο μετά, να χαρούν το διαδίκτυο. Γιατί μπορείς να το χαρείς το διαδίκτυο, προφανώς. Να το χαρούν όμως. Γιατί αυτές οι μέρες δείχνουν ότι τα παιδιά που είναι στα κοινωνικά δίκτυα είναι πιο θλιμμένα από τα παιδιά που δεν είναι. Και γιατί να δίνουμε κάτι σε παιδιά που τα κάνει, που τα στενοχωρεί, που τα εκνευρίζει, που τα θυμώνει. Γιατί το κάνουν όλα. Πάντα υπήρχαν αυτές τις προκλήσεις και τις προηγούμενες γενιές υπήρχαν προκλήσεις αυτές. Πάντα και εγώ στα μέρη μου στην Κυπαρισσία που μεγάλωσα, όλα τα παιδιά μηχανές είχαν και τα λοιπά, και τα αγόρια κάνανε και κάτι άλλο. Όχι τσιγάρα, κάτι διαφορετικά. Τι να κάνουμε, έτσι με συνέχεια το κάνανε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι, γιατί το κάνουν το 70% και το 80% των παιδιών και το 50%. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ο γονιός. Αυτός που θέλει να αντιληφθεί. Και επειδή εδώ περισσότεροι που είναι εδώ το ξέρω ότι το έχουν αντιληφθεί, το πρόβλημα είναι με αυτούς που δεν είναι πάντα, έτσι. Εάν εδώ τώρα έχει πιάσει, γιατί είναι και κοινωνικό θέμα, έχει μια ιδιαίτερη αξία. Εάν οι λίγοι γίνουμε πολλοί, διαταράσσεται η ισορροπία και πλέον δεν θα είναι το παιδί, δεν θα δυσκολεύεται να βγαίνει με τους φίλους του που δεν έχουν κανένας, δεν μπαίνει κανένας σε μια διαδικασία και είναι τα παιδιά παίζουν, κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Αν είναι μοναδικός, θα στενοχωριέται. Ήδη σας πληροφορώ αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Έχουν βγει τα παιδιά, είδαν και αποείδαν τα έρματα τα παιδιά και αποφασίσαν πολλά παιδιά πλέον. Υπάρχει ένα κίνημα που ξεκινάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ότι απέχουν τελείως τα κινητά γιατί θέλουν να βρουν την ελευθερία τους. Έτσι λένε τα παιδιά. Σας λέω μια τελευταία έξαρση, τελευταία ημερών αυτό έχει γίνει στην τέτοιο. Μακάρι να γίνει μόδα δηλαδή και τα παιδιά τους, τα παιδιά να βρουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Τώρα έχουμε μισή ώρα με τον Δημήτρη, αλλά Δημήτρη είναι δύσκολο, καταλαβαίνεις. Κύριε Κορμά, όχι, εγώ δεν ήθελα να κοιτάω το ρολόι, γιατί δεν μπορώ να σε σταματήσω και δεν θέλω να σε σταματήσω. Ναι, το κοιτάω εγώ. Απλώς πρέπει να σταματήσεις και να ακούσεις ίσως καμία ερώτηση για να πάρεις και μία ανάσα. Ναι, βεβαίως. Εγώ σταμάτησα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Εγώ αυτό που κρατώ είναι που μας βάζει σε μία σκέψη, εμένα με ταρακούνησε αυτό που είπατε, ότι η μη προστασία μας, η μη προστασία απέναντι στα παιδιά μας, το να μην τους παρέχουμε προστασία, είναι κακοποιητική συμπεριφορά. Ναι, βέβαια, στην πορνογραφία εννοείται. Ναι. Το λέει και η κυρία Κουφνικολάκου, σύνδεσμο του παιδιού. Δεν είναι, δηλαδή κάτι είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δηλαδή, αυτό λοιπόν είναι σοκαριστικό, εάν φαίνεται τελικά να τα κακοποιούμε, να τα εκθέτουμε στη μεγαλύτερη κακοποίηση, τη σωματική, αλλά κυρίως την ψυχική και την πνευματική. Και ήθελα να ρωτήσω, η πρώτη ερώτηση βγαίνει αβίαστα από μένα, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από τους παρισταμένους εδώ, υπάρχει ελπίδα, δηλαδή μ' άρεσε που στο τέλος τελειώσατε με το ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στο χέρι μας, την εξέλιξη στα χέρια μας, να επενδύσουμε σε ό,τι καλό γίνεται όπως στη Νέα Υόρκη, αλλά υπάρχει πράγματι ελπίδα. Δηλαδή, είναι η ελπίδα πραγματική ή απλώς είναι θεωρητική και μία απλή ευχή. Κοιτάξτε, να σας θυμίσω ότι οι αυτοκρατορίες από λίγους ανθρώπους διαλύονται. Δηλαδή, βεβαίως υπάρχει ελπίδα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι. Ποιος θα φανταζόταν την επικράτηση του χριστιανισμού στον κόσμο τα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι, δεν είναι. Περίμενε κανείς ποτέ ότι θα μπορούσε να αλλάξει η αυτοκρατορία αυτή να. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι από εμάς εξαρτάται. Εγώ απλώς αυτό που κάνω και είναι ξεκάθαρο, είναι δείχνω τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι οποίοι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι παιχνίδι δηλαδή όλο αυτό το πράγμα.
Και βεβαίως υπάρχει ελπίδα και μάλιστα πριν το COVID ήταν πάρα πολλοί γονείς που μπαίνανε σε αυτή τη λογική. Και αλλάζανε και ήδη ζωή, γιατί τώρα αναρωθούμε λίγο και στους γονείς. Εάν εσύ τώρα έρχεσαι στο σπίτι και πιάνεις το Facebook από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ και είσαι στο Instagram η μαμά και εσύ ο μπαμπάς και σηκώνουμε και τα παιδιά όταν είναι μικρά και είμαστε να παρακολουθούμε το τάδε site και το παράλληλο site και άντε πάλι και άντε πάλι και μας βλέπει το μικρό το παιδί, ειδικά το μικρό. Γιατί δεν έχει και πολλά περιθώρια. Είναι αντίστοιχο που είναι κάποιος που γονιός που καπνίζει και η μαμά και η μπαμπά, αν δείτε στατιστικά, ένα τεράστιο ποσοστό καπνίζουν και τα παιδιά. Έτσι. Και λιγοστεύονται οι πιθανότητες. Δηλαδή πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε να αλλάξουμε και εμείς τρόπο ζωής όσοι είμαστε αυτή τη λογική. Δηλαδή, να κάνουμε παρέα, να πηγαίνουμε και περιπάτουμε τα παιδιά, να κάνουμε δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά, να περνάμε λίγο το. Γιατί ειδικά στο δημοτικό είμαστε πρότυπα ακόμα για τα παιδιά μας. Άρα η ζωή, δεν χρειάζονται λόγια. Την πράξη μας, τη ζωή μας βλέπουν και τα παιδιά γίνονται το αντίστοιχο. Άρα λοιπόν, και ξέρετε αυτό, Δημήτρη, και απ' την άλλη, κάνει καλό και σε εμάς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην παιδική υπεραξαρκία στην Ευρώπη. Είμαστε και ότι εμείς και οι Έλληνες πια, έτσι, αρρωσταίνουν πιο συχνά, βλέπουμε κεφαλικά επεισόδια και καρδιολογικά επεισόδια, αγκιακά επεισόδια σε πολύ μικρές ηλικίες, στα 30, στα 35, στα 40, καρκίνους και όλα αυτά. Όλο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής μας, που είναι ας πούμε καθιστική ζωή, παχυσαρκία, κάπνισμα, ποτό ενδεχομένως, έλλειψη άσκησης, στρες συνεχόμενο. Όλο αυτό και εμάς μας κάνει κακό. Αν εμείς αλλάξουμε ζωή, και γίνουμε λίγο πιο αθλητικοί, λίγο πιο να φιλοσοφήσουμε λίγο περισσότερα τα πράγματα, να ασχοληθούμε λίγο και με υπαρξιακά μας θέματα και μπούμε δηλαδή και εμείς σε μια άλλη φιλοσοφία, θα ανακουφιστούμε, έτσι, και θα νιώσουμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν, να σου πω κάτι, έχω τον πατέρα του Καλλιγέρη, το ξέρετε κύριε Γενάρη, έτσι, πατέρα Γενάρη. Λοιπόν, ο πατέρας Αντώνης νομίζω έχει 5 παιδιά, εγώ είχα κάνει ένα, θυμάμαι. Λοιπόν, και το με έβλεπε που ξεφούσκωνα και αυτά και τα λοιπά και του λέω επειδή μου είσαι και ήταν χαμογελαστός ο πατέρας Αντώνης και αυτά μου λέει έχει ο Θεός μου λέει και το ένα παιδί μεγαλώνει του και τον κοίταχα και ξεμπλόκαρε το μυαλό μου λέω για κάτσε τώρα αυτός με 5 παιδιά είναι χαρούμενος εγώ με ένα παιδί με 15 δουλειές έχω τρελαθεί από το άγχος ας πούμε και τελικά κατάλαβα ότι ο πατέρας Αντώνης είχε δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και θέμα φιλοσοφίας της ζωής. Και η Εκκλησία προφανώς, αυτό και αν μπορεί να σου δώσει άλλη διάσταση και να σκεφτείς, να δεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή σου. Αλλά πέρα από αυτό, αλλάζω εγώ τρόπο ζωής. Διαχειρίζομαι το άγχος μου. Και εγώ ξέρετε πολλές φορές, όχι σε αυτό το κοινό γιατί το αγαπώ, δεν είμαι επιθετικός τόσο. Σε άλλα κοινά όμως είμαι πολύ επιθετικός και λέω για κάτσε ρε παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει, ας μην πάει το παιδί σου στο σχολείο, το ιδιωτικό. Ας μην πάει διακοπές στο παιδί σου. Ας μην πάει, εσύ να μην τυφείς καλά, δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που έχει κάνει παιδί, το παιδί σου λέμε εμείς ειδικοί υποτίθεται, ότι θέλει χρόνο, παράδειγμα, περισσότερο. Κάνε το, αλλιώς μην κάνεις παιδιά. Δεν έχει νόημα να κάνεις παιδιά και να τα αφήνεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο και να τα βρίσκεις στα 18 και να λες τι έγινε τώρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς πρέπει να αλλάξουμε ζωή. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν πάμε κοντά στα παιδιά, παίρνουμε από την ενέργειά τους, παίρνουμε από την καθημερινότητά τους, τους δίνουμε και προφανώς εμείς, απλώς εμείς το καταλαβαίνουμε. Κερδίζουμε, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η αξία της ζωής δεν είναι, ρε παιδί μου, το οικονομικό κομμάτι. Είναι το ανθρώπινο. Αυτό θα μείνει στο τέλος. Τι θα μείνει δηλαδή το οικονομικό. Και έτσι λοιπόν αλλάζουμε και εμείς την ψυχολογία μας και περνάμε και εμείς καλύτερα. Αυτό είχε γίνει, αυτή η φιλοσοφία των γονιών είχε περάσει πριν τον COVID. Μετά τον COVID τα πράγματα γίνανε εκτροχιαστήκαν τελείως. Γυρίσαμε δηλαδή πολλές δεκαετίες πίσω. Φανταστείτε ότι ένα στα 5 παιδιά πέφτανε θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο και τώρα είναι ένα στα 4. 25% αύξηση σε 2 χρόνια. Και ρωτάω εγώ. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου, ο ψυχικά διαταραγμένος, να το πω την έκφραση, ο αλήτης, ο οποίος θα μου προσεγγίζει το παιδί 12 χρονών και θα του μιλάει με τον πιο αισχρό τρόπο και εγώ δεν αντιδρώ. Πώς γίνεται αυτό. Κάθε παιδάκι που βγαίνει στο TikTok έχει 100 ενήλικες οι οποίοι του μιλάνε με τον χειρότερο τρόπο. Πώς θα αφήνουμε εμείς τα παιδικά μας τα παιδιά να τα παρενοχλεί ο κάθε διαταραγμένος και να μην μιλάμε.
Όταν έγινε η υπόθεση με τη 12χρονη στον Κολωνό, εμείς είχαμε, βλέπαμε, γιατί το παρακολουθούμε ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα των παιδιών, πάρα πολύ στενά. Λοιπόν, και βλέπαμε ότι κάθε κοπελίτσα που έβγαινε, ας πούμε, εμφανιζόντουσαν δεκάδες, εκατοντάδες, φανταστείτε. Και από πίσω προφίλ το ίδιο. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ξαφνικά σβηνόντουσαν τα σχόλια. Εγώ δεν θέλω να φοβήσω τον κόσμο. Γιατί άμα πω σε περιπτώσεις, καταλαβαίνετε. Και δεν είναι δουλειά μου αυτή. Εγώ θέλω ο γονιός να έχει πάντα διάβλο επικοινωνίας με το παιδί. Ό,τι και να συμβαίνει αυτό. Θα του πει ότι ό,τι και να γίνει, να ξέρεις ότι θα είμαι δίπλα σου. Δεν μπορεί το παιδί σε αυτές τις ηλικίες να διαχειριστεί τη σεξουαλική παρενόχληση. Δεν μπορεί. Ούτε στο γυμνασίο της ηλικίας μπορεί. Επίσης, στα σχολεία υπάρχει το εξής θέμα. Με όλα αυτά που γίνονται, με τη δίκη Λιγνάδη, με το Φιλιππίδη, δίκη Φιλιππίδη, με όλο αυτό το περιέωσα ατμόσφαιρα που υπάρχει, τα παιδιά έχουν την αίσθηση της ατιμωρησίας σαν κοινωνία γενικότερα. Έχουν την αίσθηση ότι και να μιλήσω σε κάποιον και να πω σε κάποιον που παρενοχλούσε, που παρακολουθούσε, δηλαδή ο μπακάλης γειτονιάς, γιατί ο Μίχος ο μπακάλης γειτονιάς ήταν. Έτσι. Λοιπόν. Και να το πω, κανένα δεν θα φιλοτιμηθεί, δεν θα κάνει τίποτα, θα το καλύψω, θα το κοκολώσω. Αυτό είναι τόσο νοσηρό, το οποίο έχει περάσει πλέον και στη συνείδηση των παιδιών. Εγώ στα σχολεία το, πιστέψτε με, το αντιμετωπίζω. Δηλαδή μου λένε, γιατί να τα αναφέρω, θα γίνει και τίποτα, αφού δεν γίνεται τίποτα. Και το να μην έχεις αίσθηση δικαίου, δεν μπορεί καμία κοινωνία κατά τον Αριστοτέλη να επιβιώσει χωρίς αίσθημα δικαίου και χωρίς δικαιοσύνη. Τα θηρία, στη ζούγκλα δεν υπάρχει αίσθημα δικαίου. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει αίσθημα δικαίου, ούτε δικαιοσύνη. Και πώς αφήνουμε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή είναι σοβαρά θέματα και κοινωνικά που ανακύπτουν και διαδικτυακά, τα οποία πρέπει γρήγορα να αντιληφθούμε και να λειτουργήσουμε, να κινητοποιηθούμε. Μάλιστα. Κύριε Κορμά, να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα-δυο, δεν ξέρω, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αλλά ένα-δυο να διατυπώσουν κάποιο ερώτημα, κάποια απορία, κάποιο προβληματισμό για να βοηθήσουμε. Αν θέλετε λοιπόν, υψώστε το χέρι σας εκεί ηλεκτρονικά, βγείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον κύριο Κορμά. Εγώ δεν βλέπω κάτι εδώ, αλλά μπορούμε, για να καλύψουμε λίγο αυτό το χρόνο, αν θέλετε, Πάτερ Γενάδιε, να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι, να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω πράγματα, γιατί ήταν όλα πολύ ρεαλιστικά, πολύ αφυπνιστικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κορμά. Να ρωτήσω, γιατί σημείωσα κάποια πράγματα. Είπατε ότι κάποια πράγματα που είναι απαράδεκτο, το να έχει δηλαδή το παιδί του δημοτικού σχολείου πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Στη συνέχεια της πορείας ίσως και κάποια άλλα. Ένα, ας πούμε, αυτό το κράτησα. Επειδή σημείωσα στο τι μπορούμε να κάνουμε, ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, να βάλουμε κάποια όρια, να βάλουμε και κάποιες κόκκινες γραμμές. Είναι κάποια που μπορούσατε να μας πείτε, ίσως κάπου αναφέρατε ότι δεν μπορεί να έχει κινητό στα χέρια του, γιατί είπατε ότι μπορεί να πάει οπουδήποτε και να έχει πρόσβαση, ας πούμε, πάλι στο διαδίκτυο, ακόμα και αν νομίζουμε εμείς ότι το κινητό τηλέφωνο δεν έχει πρόσβαση, δεν του βάζουμε δεδομένα, ας πούμε, θα βρει αλλού. Λοιπόν, έχετε κάποια από την πείρα σας, το ένα ερώτημα είναι αυτό το ένα σκέλος, και το άλλο, ίσως θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Εσείς καθώς μιλάτε με τα παιδιά, στα ίδια τα παιδιά τολμάτε να τους πείτε να μην έχουν κινητό? Ναι. Δηλαδή εννοώ στο δημοτικό σχολείο. Αυτό, δηλαδή το αντέχουνε, το ακούνε? Δεν μπορώ να πω ότι τολμήσουμε να το πούμε στο λύκειο. Ναι. Αλλά όμως θα ήθελα να ακούσω τη δική σας τοποθέτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ κάνω, οπότε έχετε δει, χωρίζω δύο ηλικιακά τις καταστάσεις. Δηλαδή δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η διαφορά. Θα πρέπει ο γονιός να απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο ένα παιδί δημοτικού έχει κινητό τηλέφωνο. Γιατί όταν μιλάμε για κινητό τηλέφωνο στο δημοτικό, δεν μιλάμε για. Δεν πήρνουν τα παιδιά πλέον όπως μιλάμε εμείς, παίρνουμε τηλέφωνο. Μιλάμε για διαδίκτυο. Έτσι, δεν υπάρχει. Το παιδί δεν ζητάει κινητό για να. Κινητό τηλέφωνο για να μιλάει με τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό είναι. Λέμε ψέματα.
Εμείς ήδη γονείς λέμε ψέματα. Ξεκινάμε από εμάς. Ένα. Δεύτερο. Πλέον όλα τα games, και αυτό είναι το χειρότερο, όλα τα games μπορούν να παιχτούν από κινητό. Δεν χρειάζεται όπως ήταν παλιά που έβαζες κονσόλες και έπαιρνες ακριβά. Είναι πλέον τώρα όλα στο cloud και παίζονται πάνε πανεύκολα. Άρα λοιπόν, παίρνοντας ένα παιδί, τη συσκευή του κινητού, παίρνεις παράλληλα. Παίρνει μια παιχνιδομηχανία, ένα PlayStation δηλαδή, και μια πρόσθεση στα κοινωνικά δίκτυα. Πατέρα Γενάδη, 70% δεν είναι λίγα παιδιά, 70% των παιδιών είναι ήδη μέσα εκεί. Τώρα, στην κουβέντα λοιπόν που κάνω με τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, είμαι κάθετος αυτό. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που πλέον είναι προέκταση του χεριού τους, έτσι δεν είναι, πλέον τελείωσε το θέμα. Είναι προέκταση του χεριού. Εκεί έχουμε δύο βασικά πράγματα. Το ανάγχωμά μας, όσον αφορά το δημοτικό. Τι λέμε λοιπόν, εγώ θα σας δώσω 2-3 συμβουλές γρήγορα για το δημοτικό. Πρώτο, σας έπεισα, συμφωνήσατε μαζί μου, επιβεβαιωθήκατε άλλη μια φορά, μπήκατε στη λογική και έχει το παιδί σας κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα. Δίνετε στον εαυτό σας 6 μήνες για να βγει από εκεί. Θα πρέπει να βγει από εκεί. Πώς θα βγει τώρα? Μιλάμε για το δημοτικό. Πρώτη κίνηση που κάνουμε. Ξεκινάμε σταδιακά και αρχίζουμε και συζητάμε το θέμα αυτό πολύ έντονα και αρχίζουμε και του βρίσκουμε δραστηριότητες με σκοπό να φτάσει στο εξάμηνο όπου πλέον έχει κάτι άλλο να κάνει το παιδί. Αυτός είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλη λύση αυτό. Αν δεν το κάνουμε αυτό, πάμε στο γυμνάσιο και θα μιλήσουμε για το γυμνάσιο. Λοιπόν, εάν δεν το έχουμε το παιδί μας στο δημοτικό και έρχονται γονείς και τα άλλα παιδιά και μόνο εσύ ρε μαμά το κάνεις, μόνο εσύ ρε μαμά είσαι αυτό, ρε μπαμπά εσύ όλοι οι φίλοι μου έχουν και εγώ πάω εκεί και δεν με κάνουν παρέα και δεν μου λένε αυτά. Είναι χειριστικά τα παιδιά. Μια χαρά και παρέα τον κάνει και μια χαρά περνάει και αυτός. Σας το λέω από πείρας. Λοιπόν, κρατάμε θερμοπύλες. Έτσι. Τώρα, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Απαγορεύεται το κινητό το βράδυ αγκαλιά με το παιδί μας. 90% θα ξενυχτήσει, ειδικά στο TikTok. Πάμε και δίνουμε τη μάχη τουλάχιστον το παιδί, το κινητό να είναι εκτός δωματίου. Πάρτε το ένα ξενυχτήρι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Δώστε τη μάχη του ύπνου. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο δίνουμε αγώνα για τον ύπνο. Χρειάζεται το παιδί ποιοτικό ύπνο. Όλες οι μελέτες δείχνουν πλέον, υπάρχει το λεγόμενο χρόνιο στρες, όπου αυτά τα παιδιά για να είναι ξύπνια κρίνουν ορμόνες όπως η κορτιζόλη, η οποία προκαλεί στρες και προκαλεί και εκνευρισμό και κούραση, για να μπορέσει να είναι ξύπνιο. Η ντοπαμίνη που είναι να κρυθεί στην ώρα, τις πρωινές ώρες, εκκρίνεται το παιχνίδι, υπάρχει μια διαταραχή ορμονική στο παιδί αυτό, που αν αυτό συνεχιστεί με τον καιρό, ξυπνάει, κουράζεται, δεν εκνευρίζεται, έχει νεύρα, ξανά πάλι το ίδιο. Δημιουργεί το χρόνιο στρες. Το χρόνιο στρες είναι παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικά, για καρδιακά, για καρκίνους και οτιδήποτε άλλο, όπως είναι όλα τα άλλα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το προσπερνάμε. Τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να δώσετε μια πολύ μεγάλη μάχη όλοι οι γονείς. Και είναι, γιατί είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, ότι τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται. Το βιολογικό του ρολόι δεν είναι κάτι φοβερό. Είναι ιατρικά αποδειγμένο. Μπορούν και οι συνάδελφοι γιατί να βοηθήσουν σε αυτό. Τουλάχιστον να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να απαξιώσουμε τον κόσμο που έχει ήδη μπει το παιδί και έχει ριζωθεί εκεί μέσα. Το ότι δεν είναι, το κορίτσι μας δεν πρέπει να γίνει influencer τύπου Τούνι, ας πούμε. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, μιας και τον έφερε αυτό το influencer. Το ξέρετε αυτή τη στιγμή στο TikTok και στο Instagram, αντί να ασχοληθεί, που δεν ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι του σεισμού στην Τουρκία και στη Συρία και πώς χιλιάδες κόσμος χάθηκε και τι καταστροφή έγινε εκεί, ασχολιόντουσαν με μία influencer η οποία έλεγε ότι θα πάει στον Αναούτογλου και ζήταγε 300 ευρώ για να εκπροσωπήσει τα φοβερά και τρομερά μαγαζιά, υποτίθεται μόδας που έχουν οι κοπελίτσες 20 στο διαδίκτυο και όλος ο κόσμος ο ελληνικός του TikTok, του Instagram εδώ και 5 μέρες ασχολείται με αυτό και δεν ακούμπησε καθόλου το σεισμό. Να καταλάβετε δηλαδή πώς διαφαθμίζονται τα γεγονότα. Λοιπόν, στο γυμνασίου λοιπόν τα παιδιά
μάχη για τον ύπνο. Η καλύτερη μέθοδος είναι να πάμε, να μην τσακωνόμαστε, αλλά να πάμε να καθίσουμε μέσα στο δωμάτιό του και να του πούμε ότι αν δεν βγάλεις τον υπολογιστή από εκεί, αν δεν σταματήσεις να ξενυχτάς παίζοντας τα παιχνίδια, θα κάθομαι εδώ όλο το βράδυ. Και καθίστε εκεί. Μία μέρα, δύο μέρες. Την τρίτη θα σου πει η μάνα, άντε πάρ' το πατέρα, βγαίνει το, να κοιμηθούμε επιτέλους. Λοιπόν, είναι μοναδικός τρόπος που πιάνει αυτός. Λοιπόν, και το σημαντικότερο απ' όλα, μιλήστε τους. Θα δούμε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί σας να έχει αντιλήψεις για κάτι πράγματα που εσείς λες, δεν είναι δυνατόν να το παιδί μου να τα λέει αυτά πράγματα. Δέχονται ερεθίσματα, τα οποία είναι αδιανόητα. Θα πρέπει να μιλήσετε για τα πάντα, το είπα και στην αρχή αυτό. Τι είναι η πατρίδα, τι είναι θρησκεία, τι είναι αγάπη, τι είναι φιλία, τι είναι ελευθερία, τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι ό,τι τους έχει στο μυαλό. Ανοίχτε το κουβέντα. Γιατί μπορεί να ακούσετε πράγματα που δεν μπορεί να φανταστείτε. Έτσι. Τώρα, και βέβαια, σας είπα, διαλύστε τους το παραμυθάκι, τα συνεφάκια που έχουν σχετικά με τα πρότυπα που τους παράγουν. Είτε είναι μουσική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ναι, ο κύριος βλέπω ένα χεράκι τώρα τόση ώρα εκεί και σταματώ. Είχα κόψει τον εαυτό μου από τον ακούγομαι. Ο κύριος κάτι θέλει να μας πει, να ρωτήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεστε, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Κόρμας να πω κάποια πραγματάκια ως πατέρας Ιουλικίου. Ομολογουμένως, εγώ φέρω προσωπικού πάντα, εμπειρικά, τα μεγάλωσα και με τη λογική της αγάπης στην πατρίδα και την αγάπη στην Εκκλησία, στον Χριστό. Οπότε, έχω κοιτάξει να τους δώσω βάσεις. Περνώντας όμως στο Λύκειο, ο γιος μου πήρε κινητό στην τρίτη γυμνασίου. Δεν ήταν λοιπόν χρόνιος χρήστης. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ευθυσμένος. Γιατί όταν είναι πάνω από 4-5 ώρες πάνω σε ένα κινητό, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, θεωρείται ευθυσμός μετά. Όταν όμως είναι ένα παιδί κοντά στα 18, πώς μπορώ εγώ αυτό το παιδί να το, ενώ έχει πάρει αρχές, μιλάμε συνέχεια για το θέμα αυτό, ότι πρέπει να διακόψει αυτή τη χρήση γιατί καταλήξει εθισμό, πώς μπορώ να τον πείσω να το πάρει από πάνω του. Έχω έρθει αυτή τη φορά τελευταία το βράδυ, το 11.30 ώρα 10 παρέκουσε να πάρω από το κινητό από τα χέρια του και πολλές φορές πάει να γίνει συγκρουσιακή η κατάσταση, αλλά επειδή έχω και άλλα παιδιά και δεν μπορώ συνέχεια να δημιουργώ έκρηθμες καταστάσεις, προσπαθώ πάντα με ένα πολύ ήρεμο, συγκαταβατικό τρόπο, επιμονή, να τον πείσω να πάρω το κινητό. Η απολογία του είναι ότι μα όλοι μετά τις 10.30 μπαίνουν μέσα και μετά τις 12, εγώ πώς θα βγω έξω. Συν ότι είναι κάποια παιχνίδια από το πιο απλό, ένα ποδοσφαιράκι και οτιδήποτε άλλο, που τους δίνουν το καρότο, έχεις credit, θα πάρεις και αυτό, αν παίξεις κι άλλο θα πάρεις κι άλλο δώρο. Οπότε πρέπει να είσαι συνέχεια μέσα για να μην χάσεις τα credit που έχει πάρει. Εγώ κατά κύριο του στέλνω διάφορα sites, διάφορα links που δείχνουν ποιο είναι το κακό του διαδικτύου και πώς μπορεί να βοηθεί από αυτό, το συζητάμε, αλλά βλέπω ότι είναι αδύναμος ο δικός μου ο λόγος απέναντι σε αυτό που βιώνει έξω, πέρα από το σπίτι. Αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, αυτός πάντα είναι ο κίνδυνος που υπάρχει, δηλαδή ακόμα και να έχεις προσπαθήσει και να έχεις δουλέψει, βέβαια θα τα βρει μπροστά του όλα αυτά που έχετε κάνει, να ξέρετε. Δηλαδή εννοώ θα τα βρει μπροστά του και θα του είναι χρήσιμα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Τώρα, εδώ τώρα λίγο να δούμε, γιατί η εξάρτηση είναι ένα πράγμα λίγο σύνθετο, δεν έχει να κάνει μόνο με τις ώρες. Δηλαδή έχει σημασία να δούμε τι κάνει αυτές τις ώρες. Γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάει με τους φίλους του και άλλο να παίζει games. Είναι άλλο πράγμα. Ορίστε. Είναι όλα μαζί. Δηλαδή, δηλαδή μπορεί να παίζει αυτός μία ώρα και να μιλάει με τους φίλους του άλλες τρεις. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το αν είναι εξαρτημένος ή όχι δηλαδή, θα πρέπει να είναι ένα σύνθετο πράγμα. Είναι κατά πόσο συμπεριφορά του αλλάζει, κατά πόσο... Προφανώς όταν παίζει και του λέτε σταμάτα μπορεί να γριέψει, γιατί έχει πάρει του παιχνιδιού το
έχει ανεβάσει που λέμε η αδρανή του είναι στα ύψη και εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σταματήσει, έτσι, δεν γίνονται και αυτά. Αυτό που έχει αξία όμως και πρέπει να το δούμε είναι να δούμε δηλαδή ουσιαστικά πρώτον ποιοι είναι οι λόγοι που είναι μέχρι εκεί και δεύτερον τι ακριβώς κάνει. Γιατί αυτό μπορεί τώρα να βαριέται και να το κάνει αυτό. Μπορεί να έχει χιλιάδες και βέβαια αν υπάρχει κάποιο υπόστρωμα από κάτω. Δηλαδή μην φοβάστε να πάρετε, μπορείτε να πάρετε στη γραμμή τηλέφωνο στο 210-676-86 που απαντούν οι ειδικοί παιδοψυχολόγοι για αυτό το θέμα ή μπορείτε πάσης να μιλήσετε και με κάποιο ειδικό. Όμως σε κάθε περίπτωση καλά κάνετε, κρατήστε τα μέτρα, μιλήστε του πάρα πολύ για τον ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξενυχτά. Προφανώς αυτό λένε. Προσέξτε τώρα, έτσι μαθητές δικαιού σου λέει και δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει. Μα όλοι μπαίνουν, είναι 11-12. Τι ώρα κοιμούνται αυτά τα παιδιά μετά. Το επιχείρημα του ΤΕΤΕ ποιο είναι. Μόνο εσύ αγαπάς το παιδί σου, όλοι οι άλλοι παθούν τα παιδιά. Είναι χειριστικά τα παιδιά, αυτό κάνουν. Ναι. Είναι χειριστικά. Και σε βάζουν στην άκρη σου. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Θα σας πω κάτι γι' αυτό. Εγώ έχω συναστραφεί πάνω από 1000 παιδιά που είχαν συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο. Όλα, τα θυμάμαι στην ενηλικίωσή τους, κατηγορούσαν τους γονείς τους. Ότι εγώ σου λέει εντάξει, ήμουν πιτσιρικάς, ο πατέρας μου τι έκανε, η μάνα μου τι έκανε, δεν μπορούσε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Και μάλιστα αυτό που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ήταν παιδιά με δεξιότητες όλα αυτά. Δεν ήταν παιδιά τα οποία, ξέρετε πώς ήταν παλιά σε εμάς, στους πιο μεγάλους, στους 50, 45, αυτοί οι παιδί μου που ήταν στα ηλεκτρονικά, έπαιζαν μπιλιάρδο, δεν ήταν καλοί μαθητές. Των πραγμάτων δεν ήταν καλοί μαθητές. Εδώ αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή εννοώ ότι είναι παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ικανότητες. Δεν είναι παιδιά τα οποία υπολείπονται μαθησιακά, εκπαιδευτικά και καταλήξαν εκεί. Μπορεί να συμβαίνει το ανάποδο δηλαδή. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά στην ενηλικίωση σου λένε ότι εγώ κοιμάμαι και σκέφτομαι και ξυπνάω στον ύπνο μου, φαντάζομαι ότι είμαι στο σχολείο και κάνω μάθημα. Ή ότι είμαι καλός αθλητής, είμαι καλός μαθητής. Έτσι. Και προφανώς είναι παιδιά τα οποία, και όταν τους ρωτάω και ποιο το τραγικό είναι αυτό τώρα, όταν τους ρωτάω και τους λέω, ρε παιδί, τι θυμάσαι σου τα παιδικά σου χρόνια. Θυμάμαι το Lion Age που έπαιζα 2 χρόνια, 3 χρόνια που έπαιζα το World of Warcraft, θυμάμαι το Fortnite 2 χρόνια και δεν θυμούνται τίποτα από το σχολείο. Άρα λοιπόν, μην εκνευρίζεστε, θέλει υπομονή, θέλει δυνατή κουράγιο αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται, όταν χρειαστεί βοήθεια, μην πάρτε τη βοήθεια, ξεκινήστε, πάρτε ένα τηλέφωνο σε εμάς και προσπαθήστε να κάνετε ό,τι μπορείτε και όπως μπορείτε. Και ό,τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έχετε και παιδιά και πολύ ωραία το θέσατε αυτό, επειδή έχετε και μικρά παιδιά και είναι και παράδειγμα μεγάλος, και πολλές φορές βλέπουμε το ένα παρασύρει το άλλο σε αυτά. Άρα λοιπόν, καλά κάνετε και έχετε και την έννοια των μικρότερων παιδιών. Προχωρήστε και μη φοβάστε, θα σας ευγνωμονούν μια μέρα τα παιδιά. Πάντα με ωραίο τρόπο, χωρίς δεν χρειάζονται εντάσεις μεγάλες κτλ. Ιδίως πάρετε αυτή την πληροφορία που πήραμε, που είπαμε σήμερα για το χρόνιο στρες, για το θέμα της παχυσαρκίας, για το ότι πλέον είναι και σωματικό το θέμα όταν ένα παιδί ξενυχτά. Δεν είναι μόνο ψυχικό, που το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι, έχει και να κάνει και με τη σωματική υγεία πιο πολύ. Για να κλείσω, για να μην καταχράζουν τον χρόνο σας. Να σου πω ότι του έχω πιάσει από ιατρική άποψη να του εξηγήσω πόσο κακό κάνει. Όσο αφορά τη διάσπαση, γιατί έχει διάσπαση πλέον, πόσο κακό κάνει στην υγεία του. Του έχω εξηγήσει πόσο χάνει χρόνια, θα φτάσει στα 20-25 και θα κοιτάξει πίσω και θα τα έχει αξιοποιήσει. Τον έχω γράψει γυμναστήριο να πάμε παρέα. Να ξεκουβαλήσει λίγο από τον καναπέ. Δύσκολο. Συνεχίστε. Μην απελπίζεστε και συνεχίστε. Συνεχίστε. Όσο είστε, να σας πω κάτι, όσο είστε μαζί του και τον έχετε τον, από κοντά, αυξάνονται οι πιθανότητες κάποια στιγμή το παιδί αυτό να μπει σε μια διαδικασία. Εάν τον αφήσετε, στα 25 του, και αυτό και αν έχει και διάσπαση από μικρός κιόλας, γιατί συνήθως τα παιδιά με διάσπαση προσοχής, αν την είχε δηλαδή, και δηλαδή είναι το αίτιο και όχι το διατό, εάν την είχε από παλιά, αυτά τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα παιχνίδια, ειδικά τα games, γιατί ουσιαστικά εκεί επιβραβεύονται περισσότερο, εκεί νιώθουν σημαντικοί, νιώθουν σπουδαίοι και μην ξεχνάτε ότι το διαδίκτυο καλύπτει ανάγκες. Το ότι είναι τα παιδιά εκεί δεν είναι τυχαία, είναι μια εύκολη επιβράβευση
Είναι μια. Ό,τι και να κάνουν, θα βρουν κάποιους άλλους που θα του πούνε μπράβο που το κατάφερε αυτό, συγχαρητήρια. Ό,τι και να πούνε. Θα βρουν και 10 τρόπους να συμφωνήσουν μαζί τους. Τα παιδιά. Ορίστε. Η εφηβεία είναι μια ηλικία όπου θέλεις να ανήκεις κάπου, όπου θέλεις να ενισχύεις την αυτοεκτίμησή σου, που θέλεις να πειραματίζεσαι, θέλεις να είσαι σε παρέα, που ακολουθείς τις παρέες σου, έτσι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζεται και από την άλλη να είμαστε από κοντά, να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε. Είναι ένας αγώνας, δεν είναι απλό. Έτσι. Και ένας αγώνας που μπορεί να ακολουθήσει πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η παιδιά μας είναι. Το ξέρουμε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω από μικρές ηλικίες θέλει προσοχή, ας πούμε. Δεν. Και να συνεχίσουμε. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν εθιστεί στην εφηβεία, στις φοιτητές. Πάρα πολλά παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο εγχειρίδιο, ο ΠΟΗ, ο γνωστός ΠΟΗ που μας λέει για τον COVID. Λοιπόν, υπάρχει εγχειρίδιο όπου μιλάει για εξάρτηση από τα games. Καθαρά, όπως είναι εξάρτηση από τον τζόγο. Δεν είναι κάτι δηλαδή, και ούτε είναι τσόγιο καλά, είναι κακό παιδί επειδή δεν ακούει, δεν κάνει το κάθε παιδί. Δεν έχουν μάθει έτσι, δεν μπορούν εύκολα να ξεφύγουν. Απλώς από κοντά θέλει αυτό το πράγμα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα με υπομονή. Δεν έχουμε άλλο κάτι άλλο να πούμε. Και να μπορέσουμε να μπει στη διαδικασία, να δούμε, να εξετάσουμε λίγο αν υπάρχει συνωσιρότητα. Δηλαδή, αν έχει το παιδάκι μια καταθλιπτική διαταραχή, ή αν έχει ΔΕΠΗ που πολλά παιδιά έχουν, που εμφανίζουν εξάρτηση στο διαδίκτυο, αν έχει μια κοινωνική φοβία. Έτσι, είναι πολλά πραγματάκια που είναι από πίσω. Τι προβληματισμούς που έχει μέσα στην οικογένεια, τι σχέση, τη δυναμική της οικογένειας, τη σχέση που μπορεί να έχει με τα αδέρφια του, μπορεί να είναι ανταγωνιστική ή μπορεί να είναι χιλιαδιό ή μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς κάποιο λάθος που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Έτσι. Αλλά μη σας, δηλαδή, εγώ έχω δει, σας λέω ειλικρινά, έχω δει παιδιά τα οποία έλεγε ότι αυτά τελειώσαν, ας πούμε, δεν πηγαίνανε σχολείο, βγαίνανε μια φορά την εβδομάδα το σπίτι και είναι μια χαρά φοιτητές τώρα και κάνανε οικογένειες και έγιναν αστέρια. Θέλει δηλαδή λίγο να βρείτε το κουμπί και υπομονή. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν όλα, εγώ πιστεύω. Εγώ να σου πω κάτι. Οι γονείς που είναι κοντά στα παιδιά τους σε αυτές τις περιπτώσεις, στο τέλος της ημέρας μια χαρά πάνε όλα. Σας το λέω από την εμπειρία που έχω. Μια χαρά πάνε στο τέλος όλα. Απλώς τους αφήνετε λίγο παραπάνω για το λόγο που είναι εκεί, αν υπάρχει κάποιο λόγο, μπορεί να μην υπάρχει τώρα και κανένα, έτσι. Για να δείτε τι μπορεί να γίνει. Εγώ να θυμίσω, κύριε Κορμά, ότι το τηλέφωνο της γραμμής βοήθειας είναι 600-76-86. Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και δεν χρειάζεται να έχει το παιδί προβλήματα και πριν είναι τα προβλήματα. Εδώ είμαστε εμείς να σας απαντήσουμε. Η κυρία έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Αυτά όλα είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν όμως ο γονιός έχει ταυτόχρονα 3-4 παιδιά σε εφηβεία, πώς προλαβαίνει, πώς μπορεί, πώς είναι εφικτό να τα τρέχει σε δραστηριότητες, σε κολυμβητήριο, στο ένα, στο άλλο. Δηλαδή, είναι κάπου θέμα χρόνου ότι δεν επαρκεί, νομίζω, ο γονιός ή πολύτεκνες οικογένειες που έχουν και παραπάνω παιδιά, πώς μπορεί να του έχει πάντα του παιδιού κάτι να ασχολείται προκειμένου να μην είναι στην οθόνη. Δηλαδή, εγώ προσωπικά αισθάνομαι λίγο αδυναμία σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πρέπει να σταματήσω όλες μου τις δουλειές στο σπίτι και να τους τρέχω όλους σε δραστηριότητες, να πάρω τους δρόμους, ας πούμε. Πώς θα γίνει πάντως, πρακτικά? Ωραία, θα σας πω. Πάντως, στατιστικά, το πρόβλημα το έχουμε με τα μονοχοπαίδια. Δηλαδή, τα μονοχοπαίδια θίζονται πιο πολύ. Είναι πολύ σπάνια πολύτεκνα παιδιά, πολλά παιδιά στην οικογένεια να εθιστούν. Σας το λέω, δηλαδή. Το πιο συνηθισμένο είναι τα μονοχοπαίδια. Δηλαδή, αν ακούσετε μια μαμά με ένα παιδί, τι θα σας πει, θα αντιληπηθείτε. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται πολύ. Αυτό που βλέπουμε στα παιδιά, στα αδέρφια, όταν είναι 2, 3, 4 και πιο πολλά, υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Δηλαδή, ας πούμε, μου λέει κάποιες φορές στη μάμα και μια κοπελίτσα, λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, καλή μαθήτρια σαν την αδερφή μου, αλλά έχω 5.000 followers. Έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα, στη σχέση μεταξύ τους.
μπορεί να δημιουργηθεί, να κάνετε λίγο το διαμεσολαβητή, ας πούμε, κτλ. Γιατί αυτά μια χαρά κάνουν και παρέα μεταξύ τους, μια χαρά και τσακώνονται όλη μέρα, μια χαρά και, δηλαδή, περνάει ο χρόνος τους, δηλαδή, στην λογική. Εμείς αυτό πολλά... ακριβώς, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Το ότι πλέον έχουν πάψει να τσακώνονται μεταξύ τους. Να υπάρχουν αυτές οι προστριβές, είτε με την καλή έννοια, είτε με την άσχημη έννοια. Προτιμούν την αλληλεπίδραση με την οθόνη, παρά την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν το κάθε ένα λειτουργεί σαν μοναχοπέδι. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Αυτό είναι αυτό που τρομάζει και εμένα, το βούσμα που λέτε. Γιατί ουσιαστικά βλέπετε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις πλέον θυσιάζουν το χώρο της οθόνης, ας πούμε. Αυτό τώρα είναι θέμα ομαδάρχη. Δηλαδή, πρέπει τώρα εσείς να κινητοποιήσετε, εσείς, ο κάθε γονιός, να μπορέσει να τα ξανακάνει ομάδα τα παιδάκια αυτά, να τα ξανακάνει οικογένεια. Γιατί αυτό που σας λέω, η μάχη, είναι, υπάρχει υπακτή μάχη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι, δεν του λέω κάτι εγώ από το μυαλό μου. No. Υπάρχει νέα τάξη πραγμάτων που θέλει ο κάθε παιδί να μεγαλώνει μπροστά σε μια οθόνη, με την εταιρεία. Τέλος, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο πυρήνας η οικογένεια απειλείται αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε τώρα, 4 παιδιά και να μην επικοινωνεί τώρα με τ' άλλο. Τι να πει το μονάχο παιδί που είναι μόνο του στο σπίτι. Τουλάχιστον αυτό δικαιολογείται, γιατί εντάξει, μόνο του είναι, καταφεύγει εκεί, ναι. Το καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι να τρέχουν και τα 4 παιδιά σε 4 δραστηριότητες. Γιατί καταλαβαίνω ότι και οικονομικά είναι δύσκολο και δυστυχώς γιατί είναι ένα κράτος που δεν έχει προνοήσει τίποτα για όλα αυτά. Ένα κράτος που δεν έχει αθλοπαιδιές, πρέπει να είσαι πρωταθλητής δηλαδή για να παίξεις μπάσκετ, αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις, έτσι δεν είναι. Ή να είσαι ποδοσφαιριστής, ας πούμε, παγκόσμιος ή να είσαι στο NBA για να παίξεις. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορεί να πας να αθληθεί το παιδί να είμαι σε 2 ομάδες και να παίξει έτσι για την πλάκα του. Δεν μπορεί πια. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτό που έχει αξία, το έχετε καταλάβει ακριβώς και εστιάζει το πρόβλημα, είναι στο ότι πρέπει ο ομαδάρχης να μαζέψει το κοπάδι και να το κάνει κοπάδι. Αυτός είναι είναι ελπίδα αυτό που έχετε εσείς. Το είπατε και μόνοι σας. Γιατί αν ήταν ένα παιδί δεν είχατε καμία ελπίδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορμά. Πάτερ Γενάδιε, μάλλον σε εσάς θα πέσει ο κλήρος του διευχών για τη σημερινή μας εκδήλωση. Ούτως ή άλλως είναι χρέος μας να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Κορμά για όσα μας είπε, γιατί δεν είναι μόνο εντυπωσιακά τα στατιστικά στοιχεία που είχε, που δείχνουν με πόσο ρεαλιστικό τρόπο έτσι μας παρακολουθεί και εκείνος τα τεκτενόμενα και μας τα μετέδωσε με πολύ όμορφο τρόπο και μεταδοτικό. Είναι και αποκαλυπτικά αυτά που ακούσαμε, γιατί μας είπε για αυτό που έρχεται. Εγώ πρώτη φορά άκουσα το μετασύμπαν, δεν το είχα ακούσει σαν όρο. Βέβαια αυτά που είπε για τα virtual reality τα ακούγαμε και αυτά, αλλά τώρα όπως έρχεται όντως είναι κάτι που πρέπει επιτέλους και εμείς να αφυπνιστούμε. Και τέλος πάντων, μας βάλατε και ευχαριστούμε πολύ, μας φέρατε πρώτων ευθυνών μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μας δώσατε και ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και μπορεί να γίνει και το θαύμα. Όπως έγινε το θαύμα, πολύ ωραία που είπατε, μια χούφτα ανθρώπων, μια δωδεκάδα μαθητών που ήταν τότε, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος άλλαξαν τον κόσμο και ο χριστιανισμός αλλάζει τον κόσμο και όταν ζούμε με το Ευαγγέλιο, τότε πραγματικά μπορούμε, όπως είπατε πρώτα, το συμφέρον το δικό μας είναι. Εμείς φτιάχνουμε τις συνθήκες για να ευτυχήσουμε και εμείς και η οικογένεια και η κοινωνία και όλα. Μας τα είπατε όλα αυτά που χρειαζόμασταν. Δεν θέλουμε όμως να μείνουμε σε αυτά. Πρώτον θέλουμε, και οπωσδήποτε θα το κάνουμε, να συνεχίσουμε αυτή την ενημέρωση και στα παιδιά. Έχετε ξανάρθει, θα έρθετε και στα σχολεία μας, οπωσδήποτε θα οργανώσουμε να έρθετε και εκεί να έχουμε μια αλληλεπίδραση και με τα παιδιά για να τα ενισχύσουμε και στο δικό τους αγώνα. Και δεύτερον, τώρα από αυτά που τόσα μας είπατε πολύ καλά, εγώ κράτησα επιγραμματικά να πω 5 σημεία στους αγαπητούς γονείς μόνο τίτλοι. Γιατί τα είπα τώρα, δεν θα τα πούμε. Πρώτον,
να μην ξεχάσουμε τώρα κιόλας να αρχίσουμε να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές, τα όρια. Στο δημοτικό συμφωνήσαμε, μας είπατε όχι social media, όχι κινητό τηλέφωνο, γιατί δεν έχει αυτόματα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στα μεγαλύτερα παιδιά να σώσουμε αυτά που είναι για τη σωματική τους υγεία, τον ύπνο που είπατε, να τα βοηθήσουμε φυσικά να μην ξεπεραφτάσουν σε αυτά τον εθισμό και αν δούμε ότι κάτι τέτοια να ζητήσουμε βοήθεια εκεί που υπάρχει. Αυτά είναι τα που έπρεπε να είχαν γίνει από χθες, από ό,τι κατάλαβα. Και το σημείωσα. Το δεύτερο είναι να αλλάξουμε εμείς. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά αν δεν αλλάξουμε κι εμείς. Και να εμείς με το δικό μας τρόπο ζωής να τους δώσουμε αυτό ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να ζήσουμε και χωρίς κινητό, έστω για κάποιο διάστημα, ας πούμε, όπως είπατε, να τα αφήσουμε στην άκρη, να περπατήσουμε, να χαρούμε κτλ. Το τρίτον, να ενημερώσουμε, όχι απλώς τα παιδιά να τα ενημερώσουμε, να τους λέμε διάφορες αυτά που μαθαίνουμε, πληροφορίες, αλλά κυρίως να κρατήσουμε διάβολο επικοινωνίας που είπατε. Οπότε κι αν έχουν τίποτα, αν πάθουν κάτι, αν κάτι δουν, κάποιος τους ενοχλήσει, κάτι δουν εκεί, να έχουν τη γέφυρα να έρθουν να μας το πούνε. Το τέταρτο, να αντιδράσουμε, αυτό δεν το ξέρα μέχρι τώρα πραγματικά ότι μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε, να αντιδράσουμε και γενικότερα στη βιομηχανία του διαδικτύου να ζητήσουμε κανόνες. Αυτό ίσως θέλει και κάτι πιο συντονισμένο και να βρεθούν και πρωτοβουλίες να γίνουν, αλλά το κρατάμε, το σημείωσα, γιατί είναι κάτι πολύ αξιόλογο και τόσα πράγματα που γίνονται στο διαδίκτυο, γιατί να μην υπάρχει μια τέτοια θετική αντίδραση σαν κάποιο που μας αναφέρατε. Και τέλος, το πιο σημαντικό, να καλλιεργήσουμε αυτό το κλίμα μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε και μέσα στο οποίο πορεύεται και η Ορθόδοξη Ελλάδα μας, αυτό να το καλλιεργήσουμε και μέσα στην οικογένεια. Να χτίσουμε τις προσωπικότητες των παιδιών, αλλά να χτίσουμε και εμείς, να χτίζουμε τη ζωή μας με βάση τις αρχές και τις αξίες της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Να τους δώσουμε τον Χριστό και την Ελλάδα. Όντως, από εκεί απορρέουν όλα όσα έχουμε που είπατε πριν, και η ειρήνη και η ασφάλεια και η ευτυχία, η αληθινή, αν συνδέσουμε τη ζωή μας με την πίστη αυτή, με την αλήθεια του Θεού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά έτσι επιτρέψτε. Έτσι να ευχηθούμε να γίνουν πράξεις σε όλους τους γονείς και αυτή η μικρή ομάδα σήμερα που συναντήθηκε να γιγαντώσει μια όμορφη θετική αντίδραση. Όχι αντίδραση που γκρεμίζει, αλλά κάτι που θα κτίσει κάτι όμορφο και θα χρησιμοποιήσουμε έτσι την τεχνολογία για το καλό όλων. Αγαπητοί γονείς μας, αγαπητοί γονείς των μαθητών μας, των μαθητριών μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Κορμά, αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή ευκαιρία. Και εγώ ευχαριστώ το σχολείο, σας ευχαριστώ όλους. Πάντα χαίρομαι να είμαι μαζί σας, το καταλαβαίνετε κιόλας. Ξέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Και ευχαριστούμε για την όμορφη ομιλία. Ευχαριστούμε πολύ. Και για τα σχόλιά σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.